Όλοι είναι έτοιμοι να πάνε εκδρομή στο μαγεμένο τροπικό δάσος. Θα κάνουμε περίπατο στη φύση. Ακόμα και ο Ντόναλτ που δεν αντέχει καθόλου τα μυρμήγκια. Εν τω μεταξύ, ο Μίκη και η Ντέζη ανακάλυψαν ότι οι μέλισσες και οι γορίλες μαλώνουν. Γιατί θέλουν και οι δύο να μείνουν στο ίδιο δέντρο. Είναι ώρα εργασίας και οι μέλισσες δεν μπορούν να φτιάξουν μέλι. Η Ροζούλα δεν θέλει να πάει σε άλλο δέντρο. Μήπως μπορείτε εσείς να βρείτε άλλο δέντρο για την κυψέλη σας. Τι? Να φύγει ολόκληρη η κυψέλη? Αυτό θα είναι μεγάλη αναστάτωση. Να πάρει. Κάποιος θα πρέπει να συμβιβαστεί. Συμβιβαστεί? Τι είναι αυτό, παρακαλώ? Να, συμβιβάζομαι σημαίνει ότι δεν παίρνεις ακριβώς αυτό που θέλεις, μα παίρνεις κάτι λιγότερο. Το ίδιο κάνει και ο άλλος, δηλαδή η γοριλίνα. Ο Γκούφι είχε δίκιο. Πάμε όλοι να ψάξουμε για άλλα δέντρα. Μπορεί να υπάρχει κάποιο το οποίο μία από εσάς να το προτιμήσει. Ροζούλα? Μεγαλειοτάτη? Εντάξει, συμφωνώ στο να ψάξω. Δεν είναι κακό. Ό,τι ωραία. Όλοι συμφωνούν. Να πάμε η Ντέζη και εγώ με τις μέλισσες και η Μίνη και ο Γκούφι να πάνε με τη Ροζούλα. Θαυμάσιο σχέδιο, Μίκη. Ξεκινάμε να βρούμε νέο δέντρο για τη Ροζούλα. Το τέλειο δέντρο αναζητώ. Θα είναι κάτι σαν και το κρυφτό. Ένα δέντρο για μια φίλη αγαπητή και για μια βασίλισσα. Θα πορευτώ, παντού θα τριγυρνώ, για να βρω το σπιτικό, για να βρω το σπιτικό. Βρήκα αλήθεια καινούργιο δέντρο. Το μόνο που ανακάλυψα είναι το πόσο τέλειο είναι αυτό το δέντρο για μας τις μέλισσες. Και τώρα τι θα κάνουμε? Τίποτα προς το παρόν, αγαπητή μου. Είναι απόγευμα και θα ξεκουραστούμε μέχρι το επόμενο πρωί που θα ξυπνήσουμε για να φτιάξουμε μέλι. Και αυτό το κάνετε κάθε απόγευμα? Ναι, το πρωί δουλεύουμε και το απόγευμα κοιμόμαστε. Και εσένα σ' αρέσει να παίζεις το νερόλακο το πρωί, έτσι, Ροζούλα? Τότε το λύσαμε. Οι μέλισσες θα έχουν το δέντρο το πρωί για να φτιάχνουν μέλι χωρίς να τις ενοχλεί κανείς. Και η Ροζούλα θα παίζει εδώ το απόγευμα για όση ώρα θέλει. Θαυμάσιο συμβιβασμός. Φυσικά, αν συμφωνούν όλοι. Μεγαλειοτάτη. Ροζούλα. Σύμφωνα. Καλή σας μέρα. Ώρα για ύπνο. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας. Δεν γίνεται πάντα αυτό που θέλουμε. Μα αν όλοι μοιαστούμε λίγο πιο πολύ και σκεφτούμε λίγο περισσότερο τους άλλους, ακόμα και το δυσκολότερο πρόβλημα έχει τη λύση του. Σύμφωνα. Πω, τι ωραία. Μπράβο στην παρέα. Είναι αυτή, παμά.